Πώς είμαστε. Βάλε χρώμα στο φίλο μας το Γιώτη να στείλουμε χαιρετίσματα. Πολύ σωστά. Βάλε χρώμα φαντασία και σαλπάρουμε. Μύρισε Ελλάδα. Ξαναμύρισε Ελλάδα. Ξαναμύρισε Ελλάδα. Πάλι εδώ σε βλέπω. Και πολύ χρώμα και μ' αρέσεις και κάνεις κάτι πολύ διαφορετικό σήμερα που θα τρελαθούν τα παιδιά. Και όχι μόνο. Εδώ έχω τρελαθεί εγώ που είμαι λίγο μεγαλύτερο παιδί, υποτίθεται. Ωραία. Και καλά, κάτσε να φτάσουμε τα 30. Μόλις φτάσουμε τα 30 και τα πατήσουμε, θα το πούμε. Τι δεν είσαι όλοι και καλά να μάθεις τώρα. Πώς τα περνάς? Πάρα πολύ. Καλά. Εντυπώσεις γενικά, πώς είσαι? Μια χαρά, τέλεια. Καλή μας αρχή, σεφ. Πριν κάτι μήνες το λέγαμε αυτό. Ναι. Και ξαναμένα εδώ. Ωραία, οκ. Okay. Θέλεις να μου πεις τι θα κάνουμε? Λοιπόν. Θα κάνουμε ένα μπέργκερ. Ένα θεσπέσιο μπέργκερ. Θαλασσινό. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό δηλαδή. Θα είναι... Πώς θα λατρέψουν τα παιδιά να τρώνε και τα θαλασσινά. Βέβαια. Είναι και πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε πρώτα οι μεγάλοι. Και αν περισσέψει, δίνουμε και στα παιδιά. Κάτσε, παιδί μου, σε όλα αυτά η σάχαρη τι θα την κάνουμε? Α, θα καραμελώσουμε το. Αλήθεια! Θα μου μάθεις να κάνω καραμελωμένα κρεμμύδια που τρελαίνομαι. Κορίτσια, ετοιμαστείτε, δεν λέω άλλα. Λατρεύω, αγαπάω το καραμελωμένο. Και σήμερα θα κλέψουμε τη συνταγή, θα τη μάθουμε και θα την κάνουμε και πράξη μόνες μας και μόνοι μας. Έτσι. Υλικά, επιστρέφω, καλώς ορίσατε. Για το Burger Familia θα χρειαστούμε 2 ψωμάκια μπέργκερ φαμίλια, περίπου 200 γραμμάρια θράψαλο, μία ντομάτα, πιπεριές πράσινες, κόκκινες και κίτρινες, 2 κρεμμύδια, λίγο λάδι, μαρούλι, βαλσάμικο, μερικές πίκλες και λίγη μαγιονέζα. Ωραία, λοιπόν... Να σου πω πριν ξεκινήσεις, πας να κάνεις τώρα αυτή την ξυπνάδα, να μην το πω διαφορετικά, που θέλουμε να δώσουμε θαλασσινό στο παιδί μας ή σε κάποιον που δεν θα καταλάβει ότι είναι θαλασσινό. Θα το καταλάβει. Α, θα το καταλάβει. Γιατί νόμιζα το είχε κάνει και ο θείος μου στη θεία μου. Πήγε να κάνει τέτοιο. Και έλεγε δεν θα φας κοτόπουλο και τρώγε κοτόπουλο. Μη φταίει θαλασσινό, τότε μπορούμε να κάνουμε. Θα μου το κάνουμε. Θα κάνουμε και με πιστέκια. Ταιριάζουμε σήμερα. Διαφορετικά. Με προσέχουνε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τι να κάνω. Μου δίνεις τα θράψαλα. Ορίστε. Θα αρχίσω να τα διαγνώσω εγώ. Και εσύ μπορείς να ψιλοκόψεις το κρεμμύδι της πιπεριές. Γιατί δεν το έκανες τη Σαρακοστή που ήταν πολύ έξυπνο? Πιο πολλά. Να το φάω. Γιατί τώρα είναι καλοκαίρι. Τότε τη Σαρακοστή είναι πάρα πολλά πράγματα. Γιατί μου πήγες στην Άξο, το ψάρεψες και μου ήρθες. Έτσι. Το λαδάκι. Λαδάκι, ορίστε. Εγώ τι θα κάνω? Ψιλόκοψε. Ωραία, οκ. Okay. Κάτι κάνεις εσύ έξαλλο εδώ πέρα. Α, ψιλόκοψε. Καθαρά είναι. Ναι, θα τελειώσω αύριο. Έτσι, όποτε τελειώσω. Εσείς μην ξεχνάτε, κάνουμε like στο Zoom-e. Στο Zoom-e όμορφα. Φυσικά μπαίνουμε στο κανάλι μας στο YouTube, γιατί εκεί πέρα συμβαίνουν όλα. Και τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί. Δεν νομίζω να βοηθάω την κατάσταση. Τι βοηθάς, τι βοηθάς. Βοηθάς, τι βοηθάς, αλλά... Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, ετοιμαστείτε τώρα γιατί το καραμέλωμα. Και θα βάλει αυτό το χρώμα, αυτό το ωραίο, το καθηγητή, το... Κουτάκι εδώ. Ονειρεύομαι. Θέλεις να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μας και να βγεις εσύ ο νικητής? Μπορείς τώρα να γεμίσεις το ψυγείο σου γεμάτο φαμίλια. Πολύ εύκολα και γρήγορα. Κάνε like στο Zoom όμορφα. Κάνε like στη φαμίλια. Και μπες στο διαγωνισμό. Θα το φύγει την κυπεριά. Τα λεμπάκια μας μυρίζουνε αυτά εδώ. Είναι πολύ ωραία. Από το μαγρό. Αυτό πρέπει να είναι σκολωμό. Το φυτόλιο. Το δέντρο. Γιατί υπάρχει δέντρο φυτό. Σολομό. Τι είναι μόνο σολομό του δρόμου. Όχι. Κάτι άγρια. Πανσέ. Α. Μισό λεπτό, επιστρέφω. Ναι, εδώ, εγώ ψιλοκόβω το κρεμμύδι. Κόβεται σε ροδέλες το κρεμμυδάκι. Τώρα θα δείξω. Είναι,
Ναι, σέφ μου, όχι, δεν πήγαμε με ναι. Άγρια πασκαλιά. Θα σου φέρω το δέντρο από την άκρη ολόκληρο. Τώρα θα πάω. Εντάξει, για να σε δω. Μου φέρανε και μια βερικοκιά. Έτσι για να ζηλεύω. Βερικοκιά. Ναι. Με βερίκο καλλιό. Δεν έχει ακόμα, σε λίγο θα βγάλει. Εσείς μην ξεχνάτε για να περάσει από κάτω αυτό το όμορφο το αμαξάκι, το μικρό το αμαξάκι, το μεγάλο το αμαξάκι και το μηχανάκι μας και να φέρουμε στο χώρο μας ό,τι θέλουμε μόνο με ένα τηλέφωνο ακριβώς την πόρτα μας. Υπάρχει ένας τρόπος. 2-10-57-71-761 και το αμαξάκι, το μικρό, το μεγάλο και το μηχανάκι θα έρθει κοντά μας. Και το μεσημέρι του παντού. Μόνο με ένα τηλέφωνο. Με ένα τηλέφωνο. Όπου και αν είσαι, έρχομαι. Λοιπόν, σου είπα το τρελό που πήρα κράτρια και ήθελε να τη στείλουμε το συγκεκριμένο πραγματάκι που κάναμε. Μπείτε μέσα στο site μας να δείτε πώς να τα προμηθευτείτε όλα αυτά που βλέπετε στην εκπομπή μας και αγαπάτε και σας αρέσουν τόσο πολύ. Zoomomorpha.gr με ένα μόνο κλικ. Μένεις μέσα, θα βλέπεις όλα. Εμένα, ξέρεις τι αρέσει. Πόση ώρα θέλει τώρα για να καραμελώσει. Πότε να καραμελώσει, πρώτα θέλει να... Να μαραχτεί. Να μαραχτεί και μετά στο παραλό. Τι είναι και στην δική σας συνταγή. Πέσε. Πρώτα μου αρέσει τη λιωριά. Κάνει την ώρα που το βάζει στο τσιγάρι. Αυτό που κάνει. Το τσιτσίρισμα. Και το τσιτσίρισμα προσέξτε. Γιατί πάντα. Μην το τσιτσίρισμα. Τσίρισμα η μαμά μου λέει στο διάβολο. Πάντα τα θαλασσινά πηδάνε. Πηδάνε και βέβαια. Μόλις το δει η μαμά μου λέει πόπο. Μακριά τα κακά τα μάτια, παιδιά. Κάντε ό,τι είναι άσχημο από τη ζωή σας μακριά. Τα στίξ μας είναι έτοιμα. Τώρα θα καραμελώσουμε το κρεμμυδάκι. Τι εννοείς, παιδί μου, καραμελώνουμε. Γιατί πολλές τηλεθεατές πήρανε και στείλανε μήνυμα πώς γίνεται να καραμελώσεις. Τηλεθεάτριες στείλανε. Δηλαδή... Δώσε μου τη ζάχαρη. Ορίστε. Τηλεθεάτριες θέλουμε. Να το το μυστικό λοιπόν. Μια κουταλιά ζάχαρη. Εντάξει. Και λίγο μπαλσάμικο για οξύτητα. Τι μπαλσάμικο βάλαμε και εδώ. Για το μπαλσάμικο. Ωραία. Τώρα να κρατεύουμε. Μπαλσάμικο ζάχαρη, έχουμε ψιλοκόψει. Τα έχουμε βάλει με λίγο λάδι, τα αφήσαμε. Και είναι έτοιμο. Περίπου στα 10 λεπτά. Να πάρει και τη ζαχαρίτσα, περίπου μία κουταλιά βάλαμε. Η συνταγή μας, μην ξεχνάτε, zoomomorpha.gr και φυσικά ανεβαίνουν και οι συνταγές μας στο Facebook, ζούμε όμορφα. Κάντε, κάντε like! Λοιπόν, βγάζουμε τα sticks. Στο λάδι όπως είναι δεν μπορούμε να βάλουμε το μπέργκερ να πάρει λίγο έτσι τα πάνω του. Θα πάρει πολύ επάνω. Α, θα πάρει πολύ τα πάνω. Θα πάρει πολύ τα πάνω. Μην το κάνουμε θέμα, είπαμε λίγο, υγιεινό να γίνει. Μπράβο. Και. Έχουμε κόψει το μπέργκερ μας. Έχουμε κόψει το μπέργκερ μας. Εδώ. Και βάζουμε λίγη τσιμουστάρδα. Μαγιονέζα. Μαγιονέζα. Να μου βάλεις πίκλες. Θα βάλουμε και πίκλες. Να ανοίξω. Ανοίξω. Δηλαδή πόσο χρόνο έπρεπε να περάσουν για να καταλάβω ότι πίκλες και όλο αυτό ήταν το κουράκι το δικό μας. Και λίγο που τώρα. Μη μου τσιγκουνεύεσαι. Τι είναι τσιγκουνεύεσαι, εδώ, μπόλικο πράγμα. Αυτό είναι δικό μου, το καμένο από εκεί. Λοιπόν, και τώρα ακριβώς από πάνω βάζουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι τέλειο. Πόσα πραγματάκια μπορούμε να κάνουμε με τα λαχανικά μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια. Αυτό με τι άλλο μπορούμε να το κάνουμε. Και το καλοκαίρι έχουμε πολλά λαχανικά. Να σου πω, κάνουμε και στα μακαρόνια. Δηλαδή, σε στήριξη τύπου σάλτσα. Βέβαια. Πάντα μπορούμε να φτιάξουμε.
Λοιπόν... Τι άλλο θέλουμε, πίκλες. Τώρα αντικειμενικά δεν έχει θερμίδες. Όπως και να το δεις, τι να πεις τώρα, λίγο μαγιονέζα, τίποτα. Δεν έχει θερμίδες. Και ντοματούλα. Καλοκαιρινή ντομάτα χωρίς κουκούτσια πράσινα. Μίλησε Ελλάδα. Λοιπόν. Εκεί στην Αμερική τι να ζηλέψετε εσείς, ορίστε, θα κάνουμε κι εμείς εδώ πέρα. Εμείς δεν ζηλεύουμε τίποτα. Άμα τα ανοίξω σε 5 λεπτά, έχει εξαφανιστεί. Έχει εξαφανιστεί, ε. Ναι, το αγγουράκι του Ρουσί είναι πολύ ωραίο. Το οποίο μπορούμε να το κάνουμε όπως θέλουμε για να χρησιμοποιήσουμε και τα καραμελωμένα και αλλού. Αχ, πώς μ' αρέσει! Πάλι έγραψες, είναι... Ρεσέφ. Πάλι έγραψες. Έθιμο. Δηλαδή, τώρα μπορείτε να κλείσετε την εκπομπή, να φάμε κι εμείς. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν. Να κλείνουμε την εκπομπή, να φάμε κι εμείς, γιατί μην περιμένετε να προλάβουμε. Θα κάνεις άλλα καμία δεκαετία. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνουμε. Περιμένουμε το καράβι. Παιδιά, φιλιά πολλά, ζούμε όμορφα. Μύρι σε Ελλάδα, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Στέλιο, το καράβι και φύγε. Καλά να περάσετε. Φύγε εσύ, τα πούμε. Πιάσε με εμένα. Φιλιά, εγώ φεύγω. Μου τα πήρε και φιλιά, 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 φιλιά. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι επιλογή σου. Stockhouse Center. Η εταιρεία Gekas AEVE πρωταγωνιστεί στον χώρο του φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού από το 1945. Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους σχεδιαστές φωτισμού, αρχιτέκτονες αλλά και μηχανολόγους. Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα φωτοτεχνικά εργαλεία, η εταιρεία μας προσφέρει στους συνεργάτες της εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού, καθώς και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης. Gekas AEVE. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Ακόμα ψάχνετε την ποιότητα που αξίζει να έχετε στην οικογένειά σας, αλλά και στην επιχείρησή σας? Φαμίλια την πάστα. Πλήρη γκάμα σε σφολιατοειδή. Πίτσες, μπουγάτσες, μπενιρλί, κρουασάν, ζύμη κουρού. Όλα με ελληνικές πρώτες ύλες. Φαμίλια την πάστα και μύρισε Ελλάδα.